Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Χατζηχρήστο για την τιμή που μας έκανε να μας καλέσει. Πραγματικά πρέπει να πω ότι ο κύριος Χατζηχρήστος τα τελευταία χρόνια έχει, αν όχι τη λέξη αναβαθμίσει, τουλάχιστον να πω ότι έχει φέρει κάτι το καινούργιο και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να καλωσορίσω επίσης, επειδή είμαι στη Θεσσαλία και διευθύνω την Πανεπιστημιακή Κλινική στη Θεσσαλία, στη Λάρισα, όλους εσάς που κάνετε τον κόπο να έρθετε, να μας δείτε, να σας δούμε, να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα είναι επίκαιρο, όπως είπε ο κ. Χατζηχρήστο, αυτό που θα μιλήσουμε τώρα. Και θα δώσω το λόγο στον κ. Χατζημουρατίδη σχετικά με τους δείκτες επηρεασμού, κυρίως όμως όσον αφορά το ερευνητικό έργο και την αξιολόγηση του ερευνητικού έργου. Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας και από μένα. Εγώ ξεκινάω απόψε τη σημερινή εκδήλωση παίρνοντας ίσως το πιο τεχνοκρατικό μέρος και θα αφήσω στον κύριο καθηγητή το πιο δύσκολο ίσως και το πιο ποιοτικό αν θέλετε μέρος. Θα μιλήσουμε για τους δείκτες επηρεασμού. Ίσως άλλοι τα ξέρουν, άλλοι δεν τα ξέρουν, αλλά θα δείτε ότι ίσως υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε και εγώ πολλές φορές ψάχνοντας τη βιβλιογραφία είδα πράγματα τα οποία τα έβλεπα για πρώτη φορά. Από πού ξεκίνησε η όλη φιλοσοφία για να βρούμε τους δείκτες επηρεασμού? Πάρα πολλά τα περιοδικά και βέβαια όπως είναι λογικό, όταν έχουμε πάρα πολλά περιοδικά στη βιβλιογραφία, υπάρχει και ο ανταγωνισμός μεταξύ τους να δούμε ποιο είναι το καλύτερο, ποιο είναι ο πρώτος, πώς μπορούν τέλος πάντων να αξιολογηθούν αυτά τα περιοδικά. Οι κυριότεροι δείκτες, όπως βλέπετε στη διαφάνεια, είναι ο impact factor, αυτό το οποίο νομίζω ότι λίγο πολύ το γνωρίζουμε όλοι, το δείκτη επηρεασμού όπως το λέμε στα ελληνικά, αλλά και δύο άλλους δείκτες που χρησιμοποιούνται στην ίδια βάση δεδομένων για να βγει ο impact factor, το δείκτη αμεσότητας και το χρόνο ημίσιας ζωής αναφορών, τον οποίο δεν τον είμαστε εξοικειωμένοι αρκετά μαζί τους και θα εξηγήσω στη συνέχεια τι σημαίνουν αυτοί. Αυτοί όλοι οι δείκτες βγήκανε για να αξιολογήσουν τα περιοδικά, να αξιολογήσουν τη βαρύτητα των περιοδικών. Στην πράξη όμως, όπως γνωρίζουμε όλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι πανεπιστημιακοί, αυτός ο δείκτης, ο impact factor, άρχισε να χρησιμοποιείται για να αξιολογεί πλέον ατομικά το ποιοτικό ερευνητικό έργο κάθε ενός συγγραφέα ξεχωριστά. Αυτό βέβαια έχει δημιουργήσει πάρα πολλές συζητήσεις, γιατί οι δείκτες αυτοί δεν έχουν σχεδιαστεί για το σκοπό αυτό. Ας θυμηθούμε λιγάκι για τον impact factor. Τι είναι ο δείκτης επηρεασμού? Είναι ο κυριότερος δείκτης, είναι το κυριότερο βιβλιομετρικό στοιχείο αξιολόγησης των περιοδικών, των επιστημονικών περιοδικών και βέβαια δεν είναι μόνο των ιατρικών περιοδικών, αλλά όλων των επιστημονικών περιοδικών. Δείτε από πόσο παλιά ξεκίνησε, από το 1961, από το Institute for Scientific Information στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει και τα αποκλειστικά δικαιώματα και κρατάει τη βάση δεδομένων και υπολογίζει τον impact factor σε ετήσια βάση. Και δείτε αυτό το πραγματικά εντυπωσιακό νούμερο των 6.166 επιστημονικών περιοδικών, τουλάχιστον αυτό ήταν πριν από ένα μήνα περίπου, γιατί αυτός ο αριθμός όλο και προχωράει και ανεβαίνει. Ποια είναι η φιλοσοφία του? Όσο πιο πολύ λοιπόν μπαίνει ένα άρθρο ενός περιοδικού ως βιβλιογραφική αναφορά στο ίδιο ή και σε κάποιο άλλο περιοδικό, αυτό με μια απλή λογική σημαίνει ότι αυτό το περιοδικό επηρεάζει περισσότερο τη γνώση και την επιστήμη ή αν θέλετε να το πούμε εντός εισαγωγικών με μια άλλη λέξη, διαβάζεται όπως χρησιμοποιείται από πολλούς ομιλητές. Ο impact factor, νομίζω ότι τον ξέρουμε όλοι, βγαίνει κάθε χρόνο, συνήθως γύρω στον Ιούνιο, άρα λοιπόν είμαστε κοντά στην ανακοίνωση του impact factor του 2007, αναφέρεται πάντοτε στην προηγούμενη χρονιά. Γιατί? Γιατί βασίζεται στις αναφορές που έλαβαν τα άρθρα του περιοδικού κατά τα δύο προηγούμενα έτη, με βάση όμως τον συνολικό αριθμό των άρθρων που τις αναφορές που έλαβα μέσα στο 2007 τα άρθρα που δημοσιεύτηκαν το 2005 και το 2006, με βάση τον συνολικό αριθμό των άρθρων που δημοσιεύτηκαν στο συγκεκριμένο περιοδικό κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια. Είναι μια απλή διαίρεση δηλαδή. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να βγει νωρίτερα, διότι πρέπει να έχει μαζευτεί η βάση δεδομένων, να ξέρουμε πόσες αναφορές πήρε ένα περιοδικό το 2007, που έχει κλείσει πριν από λίγο. Τον αριθμό των άρθρων τον γνωρίζουμε και μπορεί να γίνει εύκολα η διαίρεση και ο υπολογισμός. Τι σημαίνει αυτή η διαφάνεια? Ας πούμε λοιπόν το πρώτο παράθυρο ότι ένα άρθρο δημοσιεύεται τώρα, φέτος, το 2008. Οι αναφορές που θα πάρει το άρθρο αυτό μέσα στο 2008 υπολογίζονται στο δίκτυο αμεσότητας. Ο οποίος είναι ένας δείκτης ο οποίος δεν είναι που είμαστε πολύ εξοικειωμένοι, αλλά έχει κάποια σημασία, θα τα πω στη συνέχεια. Δημοσιεύτηκε λοιπόν το 2008. Θα πάρει βιβλιογραφικές αναφορές το 2009 και το 2010. Αυτά τα δύο χρόνια είναι αυτά που μετράνε για τον υπολογισμό του impact factor. Τα δύο πρακτικά επόμενα χρόνια από τη δημοσίευσή του.
Από εκεί και πέρα, ο χρόνος ημίσιας ζωής αναφορών δείχνει μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα το άρθρο θα πάρει τις μισές αναφορές. Ή το περιοδικό, αν θέλετε, που μας ενδιαφέρει γενικότερα, θα πάρει τις μισές αναφορές. Αυτό ακολουθεί μια τέτοια καμπύλη περίπου. Και εδώ, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, δείχνουμε ότι ο χρόνος ημίσιας ζωής των αναφορών είναι 9 χρόνια. Το οποίο σημαίνει ότι από όλες τις αναφορές που θα πάρει σε όλη την ιστορία, μέσα στα 9 χρόνια θα πάρει το 50%. Και βέβαια αυτό είναι και λογικό, όσο παλιώνει, το άρθρο παίρνει και λιγότερες βιβλιογραφικές αναφορές. Είναι όλα τα άρθρα ισότιμα στο να υπολογίσουν με τη βαρύτητα που έχουν στον impact factor? Όχι. Οι ανασκοπήσεις, όπως βλέπετε στη διαφάνεια αυτή, έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα. Ακολουθεί μια καμπύλη, δεν φαίνεται βέβαια ο laser pointer, ακολουθεί μια καμπύλη μεγαλύτερη. Είναι πιο ψηλή η καμπύλη, αλλά είναι πιο μετατοπισμένη προς τα δεξιά, όπως κοιτάμε. Το οποίο σημαίνει ότι επηρεάζουν περισσότερο, αλλά πιο αργά. Τα πρωτότυπα άρθρα επηρεάζουν λιγότερο, αλλά πιο σύντομα. Ενώ τα γράμματα πάρα πολύ σύντομα και πάρα πολύ. Προσέξτε όμως ότι όταν λέμε γράμματα δεν εννοούμε τα letters του The Editor. Αυτά δεν υπολογίζονται καν στην βάση δεδομένων για τον υπολογισμό του Impact Factor. Γράμματα εννοούνται μόνο τα σύντομα άρθρα. Αυτό το δείχνω προς αποφυγή παρεξηγήσεων, γιατί στα ιατρικά περιοδικά δεν έχουμε συνήθως τέτοια άρθρα. Τι γίνεται λοιπόν? Ο Impact Factor είναι ο τέλειος δείκτης που μας λέει ποιο περιοδικό είναι το καλύτερο. Ξέρουμε όλοι ότι το European Urology έχει το μεγαλύτερο Impact Factor σε σχέση με τα ουρολογικά περιοδικά. Σίγουρα υπάρχουν πολλά προβλήματα. Έτσι, είναι γνωστά σε όλους μας, να μην κρυβόμαστε, ότι πολλά περιοδικά συνιστούν στους συγγραφείς να βάζουν βιβλιογραφικές αναφορές από το ίδιο το περιοδικό. Αυτό δεν είναι κακό, βέβαια. Επίσης, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη μελέτη αξιολόγησης της μεθοδολογικής ποιότητας των άρθρων και του Impact Factor, η οποία δημοσιεύθηκε στο Annals of Oncology το 2003, είναι η πρώτη βιβλιογραφική αναφορά που βλέπετε στη διαφάνεια, και η οποία έδειξε ότι δεν υπάρχει άμεση συσχέτιση της ποιότητας των άρθρων με τον Impact Factor. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι υποχρεωτικά ένα περιοδικό που έχει πάρα πολύ μεγάλο Impact Factor θα είναι και πάρα πολύ καλό, αν και βέβαια αυτό είναι ο κανόνας στην πλειοψηφία των περιστατικών. Έτσι λοιπόν υπάρχουν διάφορα τεχνικά θέματα. Αν ένα άρθρο, όπως βλέπετε στη διαφάνεια, έχει λίγα άρθρα, ένα περιοδικό έχει λίγα άρθρα, τα οποία είναι υψηλής ποιότητας, θα έχει πολύ ψηλό impact factor, σε αντίθεση βέβαια με ένα άλλο περιοδικό, το οποίο δημοσιεύει πάρα πολλά άρθρα. Και όταν ένα περιοδικό δημοσιεύει πάρα πολλά άρθρα, δεν μπορεί να είναι όλα της υψηλότερης ποιότητας και να παίρνουν τις περισσότερες βιβλιογραφικές αναφορές. Οπότε αυτά τα τεχνικά θέματα ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τους editors των περιοδικών και τα λαμβάνουν σημαντικά υπόψη. Μία άλλη βέβαια σημαντική παράμετρος, η οποία βγαίνει από μεγάλες βέβαια μελέτες μακροχρόνιες, είναι το ότι ένα περιοδικό, όσο πιο πολλά άρθρα δημοσιεύει, τόσο πιο σταθερό στον χρόνο είναι ο impact factor. Είναι λογικό, όταν ένα περιοδικό όπως το European Urology ή το Journal of Urology έχει πάρα πολλά άρθρα δημοσιευμένα σε μεγάλο βάθος χρόνου, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το περιοδικό ξαφνικά να πέσει πάρα πολύ. Όσο πιο πολλά λοιπόν είναι τα άρθρα, αν πλησιάζουν τα άρθρα πάνω από 1000 σε ετήσια βάση, βλέπετε ότι η στατιστική διακύμανση είναι πολύ μικρή. Για να το κατανοήσουμε αυτό, έκανα ένα παράδειγμα. Έβαλα τα δύο δικά μας περιοδικά, το European Urology και το Journal of Urology. Το 2007 αναφέρουμε στον Impact Factor, ο οποίος θα βγει τώρα, τον Ιούνιο. Το European Urology λοιπόν δημοσίευσε 642 άρθρα, αλλά μόνο τα 377 θα υπολογιστούν στον Impact Factor. Δεν υπολογίζονται τα editorials, εκτός από αυτά τα καινούργια editorials, τα οποία θεωρούνται ως papers και είναι στην αρχή. Το Journal of Urology, δείτε τι μεγαλύτερη διαφορά έχει. Έχει 1135, που η διαφορά εδώ μπορεί να μην είναι τόσο πολύ μεγάλη, αλλά στον αριθμό των άρθρων που θα υπολογιστούν είναι 809, είναι υπερδιπλάσιος. Με βάση λοιπόν αυτό το στατιστικό μοντέλο που σας έδειξα προηγουμένως, το οποίο έχει βγει από αναλύσεις 4.000 περιοδικών, η στατιστική και μόνο διακύμανση του European Urology είναι 18% και του Journal of Urology είναι 10%. Άρα λοιπόν, αν λάβουμε υπόψη τους περσινούς Impact Factor, το 485 που το ξέρουμε όλοι έχει διαφημιστεί πάρα πολύ στο European Urology και το 3956 του Journal of Urology, βλέπετε ότι αυτή θα είναι η στατιστική διακύμανση. Εδώ μέσα στατιστικά θα παίξουν τα περιοδικά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η στατιστική θα επαληθευτεί, έτσι, δεν γνωρίζω ποιος θα είναι ο Impact Factor, αν και από ό,τι φαίνεται από το Μιλάνο και από τις συζητήσεις, ο Impact Factor του European Urology μάλλον θα είναι πολύ ψηλά. Δείτε λοιπόν ότι εδώ μπορεί να υπάρχει επικάλυψη. Μπορεί να υπάρχει επικάλυψη καθαρά και μόνο για στατιστικούς λόγους. Τώρα, βέβαια ένας μεγάλος impact factor σημαίνει ότι το περιοδικό είναι καλύτερο. Αυτό μάλλον πρέπει να το δεχτούμε. Νομίζω ότι όσες αποκλίσεις και να έχουμε, αυτό γενικά γίνεται δεκτό. Πέρα όμως από το ψυχολογικό νούμερο, δηλαδή το να λέω εγώ ότι έχω κατά 0, κάτι περισσότερο από ένα άλλο περιοδικό,
Αυτό που έχει σημασία είναι να ξέρουμε ότι άρθρα τα οποία διαφέρουν κατά 25% δεν διαφέρουν σημαντικά όσον αφορά την επίπτωση που έχουν στο επιστημονικό κοινό. Άρα λοιπόν μπορεί να λέμε ότι το European Urology είναι πρώτο περιοδικό, αλλά ουσιαστικά με το Journal of Urology για παράδειγμα ανήκουν στην ίδια βάση σημαντικότητας. Έτσι. Από εκεί και πέρα τώρα, όταν πάμε να εφαρμόσουμε τον impact factor στους συγγραφείς, εκεί πλέον δημιουργούνται τόσες πολλές αποκλίσεις με τις στατιστικές διακυμάνσεις, που πραγματικά είναι ερωτηματικό κατά πόσο θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε ή κατά πόσο είναι σημαντικό να το χρησιμοποιούμε. Ίσως αυτό που θα ήταν πιο αξιόπιστο ήταν να λαμβάναμε τον impact factor για κάθε εργασία ξεχωριστά της χρονιάς που δημοσιεύτηκε. Αλλά εκεί και πλέον, δεν ξέρω, ο κύριος Μελέκος θα έπρεπε να χρησιμοποιεί μεγάλες βάσεις δεδομένων για να υπολογίσει τους impact factor. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ξέρουμε όλες τις βιβλιογραφικές αναφορές, τα citations που παίρνει κάθε άρθρο, πάλι παρακολουθούνται από το ISI, ξεκίνησαν από το 1975 για πρώτη φορά, και το οποίο ίσως είναι πιο εξατομικευμένο και πιο προσωπικό, δείχνει πόσες αναφορές έχει πάρει ένα άρθρο. Είναι λογικό λοιπόν ότι αν ένα δικό μου άρθρο έχει πάρει πολύ λίγες βιβλιογραφικές αναφορές, ότι μάλλον δεν ήταν και τίποτα το ιδιαίτερο, η ιδέα μας δεν ήταν κάτι το σημαντικό, ήταν ίσως χιλιοϊπωμένο. Άρα λοιπόν, οι βιβλιογραφικές αναφορές νομίζω ότι μας λένε πολλά. Αυτό το ξέρουμε όλοι όσοι έχουμε ψάξει τουλάχιστον τη βάση δεδομένων. Είναι το Section Urology and Nephrology από το GSR. Ξέρουμε όλοι πλέον ότι το European Urology είναι το δεύτερο περιοδικό στη λίστα, αλλά το πρώτο ουρολογικό. Το Journal of Sexual Medicine έκανε μια φοβερή είσοδο και είναι πάρα πολύ ψηλά στη λίστα, ενώ το Journal of Urology σχετικά έπεσε. Αυτό το ξέρουμε. Δείτε όμως λιγάκι αυτά τα δύο νούμερα. Το χρόνο αμεσότητας. 1,336 για το European Urology, 0,585 για το αμερικάνικο περιοδικό. Πολύ πιο γρήγορα παίρνει αναφορές το European Urology. Γιατί? Γιατί πάρα πολύ καλά, ξέρετε όλοι ότι ο καινούριος editor, ο Francesco Mondorsi, βάζει πλέον τα περιοδικά να είναι διαθέσιμα πολύ πιο πριν από την πραγματική τους δημοσίευση. Στην ιστοσελίδα του European Urology τα βρίσκουμε έναν, ενάμιση ίσως μήνα πριν από τη δημοσίευση. Δείτε όμως και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο. Το European Urology παίρνει τις μισές αναφορές στα 4 χρόνια, ενώ το αμερικάνικο στα 7 χρόνια. Γιατί το αμερικανικό περιοδικό θεωρείται ακόμα και τώρα από πάρα πολλά μέρη του κόσμου, και δεν αναφέρουμε μόνο στη Βόρεια Αμερική που είναι και λογικό, ότι ήταν το κύριο περιοδικό ουρολογικό. Θα δείτε λοιπόν και θυμηθείτε με μέσα στα επόμενα χρόνια ότι αυτή η ισορροπία θα αλλάξει υπέρ του European Urology. Αυτά λιγάκι έτσι ενημερωτικά. Τώρα μπαίνουμε στους καινούριους δείκτες, αυτοί πραγματικά που υπάρχει ένας καταιγισμός πλέον καινούριων δείκτων, ξεκινώντας από το 2005, ξεκινώντας με αυτόν τον περίφημο AIDS δείκτη, το AIDS Index, το οποίο είναι ο αριθμός ο οποίος μας λέει πόσες εργασίες του ερευνητή έχουν πάρει αυτόν τον αριθμό των βιβλιογραφικών αναφορών. Δηλαδή, έχω εγώ AIDS Index 13, σημαίνει ότι έχω τουλάχιστον 13 εργασίες οι οποίες έχουν πάρει 13 τουλάχιστον βιβλιογραφικές αναφορές. Και αυτός είναι ένας δείκτης ο οποίος αυτή τη στιγμή ίσως θεωρείται ο πιο σημαντικός στην αξιολόγηση του επιστημονικού έργου, του συγγραφέα πλέον, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τους impact factor. Από εκεί και πέρα. Και εδώ υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν και συνετιμές που παίρνει αυτός ο δείκτης, δηλαδή τι είναι καλό στον AIDS factor. Με το impact factor είμαστε εξοικειωμένοι. Ξέρουμε ότι αν το European Urology πιάσει το 5, πήγε καταπληκτικά για φέτος. Δείτε λιγάκι τι συμβαίνει στην Αμερική. Αυτοί που πήραν βραβείο Νόμπελ, το 84% είχαν τουλάχιστον 30 AIDS Index. Αυτοί οι οποίοι ήταν τα καινούργια μέλη στην Ακαδημία Επιστημών της ΗΠΑ για το έτος 2005 είχαν μέσω AIDS Index 46. Θα βρείτε σίγουρα πάρα πολλούς γιατρούς οι οποίοι θα έχουν αυτά τα νούμερα ή ακόμα και μεγαλύτερα. Γιατί στην ιατρική βιβλιογραφία ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν πάρα πολλά περιοδικά, πολύ περισσότερα από όλες τις άλλες επιστήμες και πολύ μεγαλύτερος όγκος ιατρικής πληροφορίας. Πώς θα το υπολογίσουμε? Όποια και αυτές τις τρεις βάσεις δεδομένων, αν μπείτε στο ίντερνετ, στην πρώτη κατεβαίνει και ένα προγραμματάκι στον υπολογιστή μας, ο οποίος τα υπολογίζει όλα αυτά αυτόματα, δεν χρειάζεται να ψάχνουμε κάτι ιδιαίτερο. Και μάλιστα όχι απλώς δεν χρειάζεται να ψάχνουμε, αλλά δεν παίρνει μόνο τη βάση των citations του GSR, αλλά υπολογίζει όλες τις αναφορές που έχουν μπει ακόμα και σε ίντερνετ. Ο ίδιος ερευνητής, ο Hirsch, από τον οποίο πήρε και το όνομά του το AIDS Index, τον διόρθωσε αμέσως στο ίδιο άρθρο του ουσιαστικά και είπε ότι εντάξει, ωραία, πήραμε τις βιβλιογραφικές αναφορές, αλλά μπορώ εγώ να συγκριθώ με έναν ερευνητή ο οποίος έχει 30 χρόνια?
Δεν μπορεί να έχω εγώ την ίδια παραγωγή επιστημονικού έργου, ό,τι και να γίνει. Ο καλύτερος να είμαι. Άρα λοιπόν έκανε κάτι πολύ απλό, το διαίρεσε το H με το νι, όπου νι είναι ο αριθμός των ετών που δημοσιεύει ο συγκεκριμένος συγγραφέας, και το είπε αυτό M index. Θα δείτε ότι ο καθένας βγάζει και έναν δείκτη πλέον. Νομίζω όμως ότι αυτός ο δείκτης είναι σημαντικός για να μπορούμε να συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Από εκεί και πέρα, ο επόμενος προβληματισμός ήταν ο εξής. Ας πούμε ότι έχω εγώ 13 H index. Σημαίνει λοιπόν ότι έχω 13 εργασίες οι οποίες έχουν πάνω από 13 αναφορές. Ας πούμε ότι η πρώτη μου είναι 40. 40, 35, 30 οι τρεις πρώτες. Και ο κύριος Χατζηχρήστου που κάθεται μπροστά μου έχει την πρώτη βιβλιογραφική αναφορά, όπου έχει 2.500 βιβλιογραφικές αναφορές. Αλλά όμως πάλι οι 10 εργασίες του είναι αυτές που υπερβαίνουν το 13. Μπορεί λοιπόν εμείς οι δύο να έχουμε τον ίδιο H index, ενώ ο άλλος ερευνητής διαφέρει πάρα πολύ ποιοτικά όσον αφορά τις πρώτες του εργασίες. Δηλαδή έχει τρεις εργασίες οι οποίες αποτελούν σταθμό στην ιατρική. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν υπολογίστηκε αυτός ο δείκτης, ο G-index, ο οποίος, μη σταθείτε λιγάκι στον τρόπο υπολογισμού, βγαίνει καθαρά από τον υπολογιστή. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να υπολογίσουμε πόσες αναφορές αθρηστικά έχουν πάρει G στο τετράγωνο. Το βγάζει το πρόγραμμα αυτόματα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό. Και μας δείχνει λοιπόν αν ένας ερευνητής όχι απλώς έχει βαρύ επιστημονικό έργο, αλλά έχει πάρα πολύ βαρύ επιστημονικό έργο, δηλαδή έχει συγκεκριμένες βιβλιογραφικές αναφορές, οι οποίες έχουν υπερβεί σε αριθμό πάρα πολύ. Και από εκεί και πέρα, αυτός ο οποίος επίσης τον θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό δείκτη, και ο οποίος μάλιστα είναι από Έλληνες, είναι δημοσιευμένος μόλις πέρυσι, είναι από δύο τμήματα, τα τμήματα πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και το τμήμα πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλία στο Βόλο, οι οποίοι είπανε. Έπιασα εγώ ένα H-index 13, αλλά από εδώ και πέρα δεν δημοσιεύω καμία άλλη βιβλιογραφική αναφορά. Δεν δημοσιεύω κανένα άρθρο, δεν παίρνω καμία αναφορά. Ο H-index μου θα μείνει 13 όσο εγώ είμαι ζωντανός. Άρα λοιπόν, αυτοί οι Έλληνες συνάδελφοι, και αυτό το άρθρο έχει τύχει μεγάλης αναγνώρισης στον κόσμο των αξιολογήσεων των περιοδικών αυτών, είπαν ότι δεν πρέπει να υπολογίζουμε τις βιβλιογραφικές αναφορές όλοι το ίδιο, αλλά πρέπει να μειώνουμε τις βιβλιογραφικές αναφορές, τη σημαντικότητα δηλαδή των βιβλιογραφικών αναφορών, καθώς περνούν τα χρόνια. Και είπαμε λοιπόν ότι για τις σύγχρονες δημοσιεύσεις οι αναφορές θα μετράνε 4 φορές, για δημοσιεύσεις πριν από 4 χρόνια θα μετράνε 1 φορά, για δημοσιεύσεις πριν από 4 χρόνια 4-6 φορές και αναλογικά όλες οι κλίμακες στη συνέχεια. Για να μην σας ζαλίσω περισσότερο με όλους αυτούς τους δείκτες, έτσι υπάρχει πραγματικά ένας καταιγισμός από δείκτες, οι οποίοι προσπαθούν να απαντήσουν σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα. Όλοι αυτοί κάτι αξιολογούν. Αξιολογούν ένα ποιοτικό σκέλος του ερευνητικού έργου του κάθε συγγραφέα. Κάθε ένας αξιολογεί ένα διαφορετικό ποιοτικό σκέλος, όχι μόνο σήμαντα. Και βέβαια όλες αυτά τα εργαλεία είναι αυτά τα εργαλεία τα οποία ο κύριος Μελέκος θα έχει ως βοήθεια για να μπορέσει να κάνει πλέον την ποιοτική ανάλυση στη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.